Είμαι ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης και φτάνουμε στο 8ο και τελευταίο επεισόδιο του E-Greek Wine, μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο που σας φέρνει ο σύνδεσμος ελληνικού ίνου στο κανάλι του στο YouTube, ο SEO. Βέβαια, όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο θα ξέρετε ότι λέμε 8ο, αλλά μπορεί να προκύψει στην πορεία 8α, 8β, 8γ, δεν ξέρουμε. Θα δούμε πώς θα μας βγάλει η μέρα. Για τελευταία, αφήσαμε τα νησιά του Αιγαίου. Στο προηγούμενο επεισόδιο καλύψαμε την Κρήτη και τώρα θα χαθούμε στα κύματα του Αιγαίου. Όπως ελπίζω να γνωρίζετε, δεν μιλάμε γενικά για νησιά του Αιγαίου, αλλά τα σπάμε. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, που είναι το λιγότερο ενδιαφέρον ινικά κομμάτι του Αιγαίου, ή νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα παίρνουμε λοιπόν με την αρχή. Ποια αρχή? Ας ξεκινήσουμε από τα Δωδεκάνησα, που είναι και πολλά. Όταν ήμουν φαντάρος, είχα έναν διοικητή που για να σε ψαρώσει σε ρωτούσε να πεις ποια είναι τα Δωδεκάνησα. Όταν άρχισα να τα ψάχνω, μην τυχόν και ρωτήσει εμένα, πήγα και μεγάλος φαντάρος, εντυπωσιάστηκα γιατί τα Δωδεκάνησα δεν ήταν μόνο 12, ήταν πολλά παραπάνω. Ευτυχώς που ασχολήθηκα με το κρασί, όπου όταν μιλάμε για Δωδεκάνησα, μιλάμε βασικά για τη Ρόδο και για άλλα 2-3 νησιά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Η Ρόδος έχει τις μοναδικές pop προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η Ρόδος είναι ένα νησί συγκλονιστικής ομορφιάς. Ελπίζω οι περισσότεροι που βλέπετε αυτό το βίντεο να έχετε περάσει από εκεί. Οι υπόλοιποι, με το που τελειώσει η καραντίνα, βάλτε τη στο πρόγραμμα. Και στο ινικό κομμάτι η Ρόδος έχει ενδιαφέρον. Στο νότιο μέρος της έχει ένα βουνό, τον Ατάβυρο, όπου δίνει αμπελοτόπια με υψηλό ποιοτικό δυναμικό. Δύο είναι οι ποικιλίες που βασίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι των αμπελώνων της Ρόδου. Μία λευκή και μία μαύρη. Η λευκή είναι το Αθήρι. Το έχουμε συναντήσει και στη Χαλκιδική, αλλά θα το δούμε και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, όπως η Σαντορίνη. Η μαύρη ποικιλία είναι η Μανδυλαριά, την οποία θα τη δούμε σε όλο το Αιγαίο, την γνωρίσαμε και στην Κρήτη, και οι ντόπιοι μάλιστα την λένε Αμοριανό. Το Αθήρι μας δίνει κρασιά μετρίου σώματος, χωρίς ιδιαίτερα έντονο αρωματικό χαρακτήρα, ενώ η δομή στηρίζεται στην οξύτητά της. Η Μαντιλαριά, το Αμοριανό, ίσως είναι λίγο αποκάλυψη, γιατί μας δίνει κρασιά διαφορετικά από τα κρασιά που έχουμε γνωρίσει, για παράδειγμα, στην Κρήτη. Εδώ στη Ρόδο δεν είναι το τανικό τέρας χωρίς καθόλου αρώματα και με πάρα πολύ άγριο χαρακτήρα, εδώ είναι λίγο πιο ανάλαφρο, λίγο πιο αρωματικό, λίγο πιο φουτώδες. Είναι μόνο του ένα πολύ ευχάριστο κρασί. Η pop της Ρόδου είναι από αυτές που αν είχαμε τεστ στο τέλος αυτών των βίντεο και θέλαμε να σας ξετινάξουμε, θα βάζαμε να σχολιάσετε αυτές. Κάτω από το pop Ρόδος μπαίνει λευκό κρασί, μπαίνει ροζέ κρασί, μπαίνει και φυσικά ερυθρό κρασί. Όχι μόνο κρασιά, όπως λέμε, μη αφρόδη, κρασιά σταθερά, αλλά και η μη αφρόδη και αφρόδη. Λογικό, γιατί η Ρόδος, πολύ πριν μπουν κάτω από τα pop αυτά τα κρασιά, μαζί με την Μαντινία και το Αμύνδεο, είναι τα προπύργια των αφροδών κρασιών για την Ελλάδα. Αν δοκιμάσατε για πρώτη φορά στη ζωή σας αφρόδες κρασί, κατά πάσα πιθανότητα, αν ήταν ελληνικό, ήταν ένα αφρόδες από τη Ρόδο. Τα λευκά κρασιά pop Ρόδος, είτε είναι αφρόδι είτε δεν είναι, πρέπει να βασίζονται στο Αθήρι. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 70% από αυτή την ποικιλία στο χαρμάνι. Και μπορούμε να προσθέσουμε ασύρτικο, αλλά και μαλαγουζιά. Ουσιαστικά η πρώτη pop που αγκάλιασε αυτή την υπέροχη ποικιλία, την μαλαγουζιά. Κάπως έτσι είναι φτιαγμένη και η pop Ρόδος για τα ερυθρά. Πρέπει να βασιζόμαστε στην Μαντιλαριά, στο Αμοριανό, 70%, όμως μπορούμε να έχουμε μέχρι και 30% μαυροθύρικο, μία ντόπια και εξαιρετικά σπάνια ποικιλία. Έχουμε και τα ροζέ. Για τα ροζέ ισχύουν ό,τι και στα ερυθρά, απλά μπορεί να συνεινοποιείται και μια μικρή ποσότητα από το Αθήρι. Η Ρόδος όμως έχει και ένα pop για να σας γλυκάνει, pop μοσχάτους Ρόδου, όπου εδώ το λευκό μοσχάτο παντρεύεται με το μοσχάτο τρανί, μια υποποικιλία του μοσχάτου λευκού που είναι ντόπια και αυτή ιδιαιτέρως σπάνια. Τα κρασιά μπορεί να έχουν περάσει από βαρέλι ή όχι, να είναι ενισχυμένα ή να είναι λιαστά. Δεν υπάρχουν πολλά, ψάξτε όσα υπάρχουν. Στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα υπάρχει παραγωγή κρασιού,
όμως τις περισσότερες φορές μιλάμε για κρασί που καταναλώνεται τοπικά. Είναι ενθαρρυντικό ότι τα πράγματα αλλάζουν, βλέποντας κρασιά από την Πάτμο, αλλά κυρίως από την Κο να διατίθεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.